Όμως ας έρθουμε και στην καθημερινότητα, γιατί ωραίο το γιορτινό κλίμα, ωραία η ατμόσφαιρα, αλλά στα ελληνοτουρκικά και στα ευρωτουρκικά τα πράγματα είναι πολύ βαριά. Αρχίζει και μπαίνει στο στόχαστρο η Ευρώπη. Εσύ μας το λες εδώ και μέρες. Γιατί πάντα ο Μανώλης κάνει το εξής. Όσοι μας παρακολουθείτε τακτικά, το έχετε δει. Πιάνετε από λέξεις οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία και μας απασχολούν το επόμενο διάστημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από την Ελλάδα, την Κύπρο, που πάντα ήταν στο επίκεντρο για την Τουρκία, τώρα έχει μπει και η Ευρώπη. Νομίζω το καταλάβαμε χθες και από τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, Μανώλη. Ακριβώς, διότι για να πούμε και στους τηλεθεατές μας, μιλάμε πολλές φορές για τη Frontex. Η Frontex είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ουσιαστικά προστατεύει τα σύνορα της Ευρώπης και της Ελλάδος εκεί για το προσφυγικό, έτσι, κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές, αλλά όχι μόνο, και στον Εύρο. Και υπάρχει έντονος εκνευρισμός από τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή η Τουρκία για το προσφυγικό συνεργάζεται με την Ευρώπη. Αυτό γνωρίζω τουλάχιστον, γνωρίζουμε. Mm-hmm. Όμως και με τη Frontex. Όμως αυτό που λέει ο Υπουργός Εσωτερικών, ότι η Frontex εκπροσωπεί τη μαύρη νοοτροπία της Ευρώπης, προσέξτε, το λέει ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας εναντίον των Βρυξελών, εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον της Frontex. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να λογοδοτήσουν για αυτόν τον οργανισμό. Προσέξτε, τα λέει, δεν υπάρχει πιο επίσημο κάτι από αυτό. Πρέπει να δώσουμε ένα καλό μάθημα σε Ελλάδα, Ευρώπη και Frontex για την προπαγάνδα τους. Και λέει ότι πρέπει να φωτογραφίζουν κάθε επαναπροώθηση, ένα βίντεο και κάθε είδηση να λέει ότι αυτό είναι το άσχημο πρόσωπο της Ευρώπης. Δηλαδή δίνει εντολή ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας να γίνονται ειδήσεις. Αυτό λέει ο ίδιος, εγώ τις επίσημες δηλώσεις πάντα λέω, να γίνονται ειδήσεις που να λένε ότι αυτό είναι το άσχημο, το κακό πρόσωπο της Ευρώπης για το προσφυγικό. Ισχυρίζεται ότι η Frontex ουσιαστικά λειτουργεί με τον χειρότερο τρόπο, πρέπει να φορούν μαύρα περιβραχιόνια, λέει, υπάλληλοι κτλ. Τώρα, η άποψη του Υπουργού Εσωτερικών είναι, τη σεβόμαστε, να τη μπει, να τη λέει, οτιδήποτε. Τώρα, το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα αντιδράσει αυτές τις δηλώσεις. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, διότι όταν λέει η Τουρκία που συνεργάζεται με το προσφυγικό αυτές τις κατηγορίες με τον χειρότερο τρόπο. Και απειλές, Μανώλη. Δούμε... Όταν λέει πρέπει να τους δώσουμε ένα μάθημα, κάτι συγκεκριμένο λέει εδώ. Ναι. Όχι ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, η τουρκική κυβέρνηση. Η τουρκική κυβέρνηση, βεβαίως, είναι αλήμον, δεν το λέει ο άνθρωπος μόνος του. Και σεβόμαστε τις απόψεις αυτές. Το θέμα είναι να δούμε τι θα πει η Ευρώπη για αυτές τις απόψεις που λέει ότι είναι ό,τι χειρότερο. Η Frontex, η μαύρη ιστορία, η μαύρη νοοτροπία της Ευρώπης στη Frontex. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η άποψη των Βρυξελών για αυτό το θέμα. Όχι μόνο, γιατί δεν είναι πια το προσφυγικό. Στον Εύρο αυτά που συνέβησαν δεν ήταν ελληνοτουρκικό ζήτημα, ήταν ευρωτουρκικό. Και η Ελλάδα βεβαίως, αφορά και την Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Αυτά που συμβαίνουν στα θαλάσσια σύνορα δεν αφορούν την Ελλάδα μόνο. Βεβαίως. Αφορούν την Ελλάδα, αλλά πρώτα και την Ευρώπη, γιατί αυτοί που έρχονται από τα σύνορα πηγαίνουν προς την Ευρώπη. Αλλά αυτές οι βαριές κατηγορίες του Υπουργείου Εσωτερικών πιστεύω θα ακουστούν και στην Ευρώπη. Να δούμε και ποια θα είναι η αντίδρασή της. Ας δούμε τις δηλώσεις και να καταλάβουμε τι ακριβώς λέει ο Υπουργός Εσωτερικών. Ευρώπη με την Ιέτσι, και Ευρώπη, που κουρμούν έσαμπουν βερεσέκτη. Δουνιάνεν έγκυλη κουρμού Frontex. Ve Avrupa bu kurumdan vazgeçmelidir. Yargılamalarını yapmaktadırlar. Bu yargılamaların sonunda Frontex kurumu mahkum olmalıdır. Ve elini ayağını dünyadan çekmelidir. 21. yüzyıldaki Avrupa'nın hakikaten kara zihniyetinin en önemli temsilcisi Frontex kurumudur. Haline getirmeye çalışan Frontex'e de Yunanistan'a da, Avrupa'ya da dersini vermemiz lazım. Bir prensip olarak söyleyeyim. Her geri itme vakasının video kaydı, haberi. Evet, mutlaka arkadaşlarımız tarafından Batı'nın çirkin yüzü olarak değerlendirilmelidir.